Αδιαφορία από πλευράς της πρώην διοίκησης του ΤΕΕ, τμήμα Ηπείρου, να εκφράσει άποψη και να τοποθετηθεί για τα μεγάλα ζητήματα της περιοχής, διαπίστωσε ο πρώην Υπουργός και Βουλευτής Ιωαννίνων της Νέας Δημοκρατίας, Σταύρος Καλογιάννης. Ο κ. Καλογιάννης, λίγες μόλις ημέρες πριν, με επιστολή του προς την διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τμήμα Ηπείρου, η οποία είχε ως αφορμή την απόφαση του ΤΕΕ για τα αιωλικά πάρκα, υπογράμμισε ότι το ΤΕΕ οφείλει να εκφράζει άποψη για όλα τα θέματα τεχνικού ενδιαφέροντος που αφορούν την περιοχή. Κάτι που δεν συνέβη τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τον κύριο Καλογιάννη. Ο κύριος Καλογιάννης άδραξε την ευκαιρία και κάλεσε το ΤΕΕ να εκφράσει άποψη όχι μόνο για τα αιωλικά πάρκα, αλλά και για θέματα όπως τα οδικά έργα, ο ενιαίος χωροταξικός και πολυδομικός σχεδιασμός του λεκανοπεδίου, για το οποίο μάλιστα ο ίδιος ο βουλευτής έχει ολοκληρωμένη άποψη, την οποία και έχει καταθέσει. Το αυτονόητο θα έλεγα ζήτησα. Πήρα καταρχάς μία επιστολή από το επιμελητήριό μας. Το τεχνικό εννοώ, επιμελητήριο όμως, είμαι και εγώ μέλος. Μία τοποθέτηση ό,τι αφορά τα αιωλικά πάρκα στην ευρύτερη περιοχή της Πίνθου. Μία επιστολή η οποία ήταν αρνητική, το ΤΕΕ τεκμηρίωνε κατά την άποψή του γιατί δεν θα πρέπει να προχωρήσει αυτή η επένδυση. Καλώς, τους ευχαρίστησα. Χάρηκα που πήρα μία επιστολή από το τεχνικό επιμελητήριο μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και επιτρέψουν να πω, να επαναλάβω το αυτονόητο, ζήτησε από το ΤΕΕ να τοποθετηθεί και για τα άλλα πολύ μεγάλα ζητήματα που αφορούν την Ήπειρο και ανήκουν στην αρμοδιότητα του επιμελητηρίου. Ποια είναι αυτά, τα μεγάλα έργα υποδομής, οδικά έργα υποδομής και βεβαίως ο σχεδιασμός, ο ενιαίος χωροταξικός και πολυδομικός σχεδιασμός, το λεκανοπέδιο Ιωαννίνων, ένα θέμα που ταλανίζει στην περιοχή για περισσότερο από 10 χρόνια και δυστυχώς, δυστυχέστατα, δεν υπάρχουν κινήσεις στην κατεύθυνση να δοθούν οριστικές λύσεις. Γνωρίζετε ότι έχω καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, επεξεργασμένες, τεκμηριωμένες. Δεν έχω πάρει καμία απάντηση από αυτού, τις έχω καταθέσει επισήμως και στο τεχνικό επιμελητήριο. Περιμένω λοιπόν το αυτονόητο να έχω μία τοποθέτηση του επιμελητηρίου μας επί αυτών των θεμάτων, όχι μόνο για μένα προσωπικά, αλλά για όλους τους συμπολίτες, για όλους τους φορείς. Θα πρέπει να υπάρξει αυτός ο διάλογος μεταξύ μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα θέματα. Άρα βλέπετε εντός και εκτός αγωγικών μια μονοληψία προς ένα συγκεκριμένο κομμάτι, ένα ενδιαφέρον, όψιμο, ενώ τα υπόλοιπα θέματα που εξίσου είναι πάρα πολύ μεγάλα. Κοιτάξτε, αν θέλετε να είμαι ομός, θα πω, βλέπω μια διαφορία τα προηγούμενα χρόνια από πλευράς τεχνικού επιμελητηρίου να τοποθετηθεί όσο οφείλει, είναι ο σύμβουλος της πολιτείας, πρέπει να τοποθετηθεί. Άσχετα αν το ζητάω εγώ ή δεν το ζητάω, είναι αλίμονο εάν το τεχνικό επιμελητήριο δεν τοποθετείται για αυτά τα θέματα.